Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing». Θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη χρονιά για το 2018, στην οποία θα πετύχετε όλους τους στόχους σας και επίσης θα βοηθήσετε εκατοντάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους να πετύχουν και αυτοί τους δικούς τους στόχους. Αυτό είναι το 16ο βίντεο και σήμερα θα ήθελα να απαντήσω στην εξής ερώτηση. Χρειάζεται να τηλεφωνώ για επιβεβαίωση πριν από ένα ραντεβού? Λοιπόν, η επιβεβαίωση είναι κατά τη γνώμη μου και από την εμπειρία που έχω, κάτι το οποίο μπορεί να αυξήσει δραματικά τα ποσοστά αυτών που τελικά έρχονται στο ραντεβού σας ή που μπαίνουν στις online ενημερώσεις που κάνετε. Ξέρω ότι κάποιοι δεν είναι πολύ υπέρ του να επιβεβαιώνουν το ραντεβού τους, γιατί θεωρούν ότι εντάξει, εφόσον μίλησα με τον άλλον και μου είπε ότι θα έρθει, θα έρθει. Δεν έχω κάποιο λόγο δηλαδή να του ξανατηλεφωνήσω, να πάρω τηλέφωνο, να του πω ξανά κάτι τέτοιο. Μάλιστα, κάποιοι τι κάνουν, καλούν κάποιο άτομο σε ένα ξενοδοχείο από την Πέμπτη για τη Δευτέρα και δεν παίρνουν για επιβεβαίωση και πιστεύουν, πραγματικά το πιστεύουν, ότι ο άλλος θα έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Οπότε, αντί να κοροϊδεύω τον εαυτό μου και να λέω στον εαυτό μου ότι περιμένω 5-10 καλεσμένους στην παρουσίαση, επειδή 5-10 άτομα μου είπαν ότι θα έρθουν, πλέον περιμένω στο ραντεβού μου, στις ενημερώσεις, μόνο αυτούς που θα βρω στην επιβεβαίωση και θα μου πούν σίγουρα ότι θα έρθουν. Καταρχήν, να σας πω ότι σχεδόν ποτέ δεν τους λέω ότι θα τους πάρω για επιβεβαίωση. Γιατί δεν τους το λέω? Γιατί αν τους πω ότι θα τους τηλεφωνήσω για να το επιβεβαιώσουμε, τότε υποσυνείδητα αφήνω και ένα ενδεχόμενο ότι μπορεί και να μην γίνει το ραντεβού. Οπότε, πρώτα απ' όλα, δεν τους λέω καν ότι θα τους τηλεφωνήσω για επιβεβαίωση. Επίσης, για πού κάνω επιβεβαίωση? Αν προσκαλέσω κάποιον σε ένα προσωπικό ραντεβού, να βρεθούμε να του δείξω τη δουλειά μου από κοντά, θα τηλεφωνήσω για επιβεβαίωση. Αν προσκαλέσω κάποιον σε μια παρουσίαση σε ένα ξενοδοχείο ή σε γραφείο ή σε καφετέρια ή στο σπίτι, θα πάρω για επιβεβαίωση. Αν προσκαλέσω κάποιον σε μια online ενημέρωση, σε ένα webinar, θα πάρω για επιβεβαίωση. Αν προσκαλέσω κάποιον σε ένα προσωπικό ραντεβού μέσω ίντερνετ όμως, για να του δείξω τη δουλειά μου μέσω ίντερνετ, πάλι θα το επιβεβαιώσω. Πότε δεν παίρνω για επιβεβαίωση? Αν έχω στείλει σε κάποιον ένα βίδεο και έχουμε πει ότι θα το δει και θα μιλήσουμε π.χ. αύριο το πρωί ή αύριο το απόγευμα, μια συγκεκριμένη ώρα, τότε μπορεί να μην πάρω τηλέφωνο για να το επιβεβαιώσω. Ο λόγος που δεν θα επιβεβαιώσω το ραντεβού μου σε αυτή την περίπτωση είναι γιατί δεν μου τρώει χρόνο να ετοιμαστώ, να βγω έξω κτλ. Οπότε, αν δεν απαντήσει το ραντεβού μας, μπορώ πολύ άνετα εγώ να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου, να παίρνω τηλέφωνο κτλ. Επίσης, μπορεί να μην επιβεβαιώσω ένα προσωπικό ραντεβού για μια παρουσίαση μέσω ίντερνετ πάντα, αν το έχω κάνει την εξής ερώτηση. Δηλαδή, όταν μιλάμε στο τηλέφωνο και του κάνω την πρόσκληση και κανονίζουμε να μιλήσουμε π.χ. αύριο το απόγευμα στις 6 μέσω ίντερνετ για να του δείξω τη δουλειά μου, μπορώ να το ρωτήσω. Να σου πω, θα χρειαστεί να το επιβεβαιώσουμε? Από μένα είναι OK, αλλά θα χρειαστεί να το επιβεβαιώσουμε? Τώρα, αν εδώ πάρω ένα σαφές και συγκεκριμένο όχι, ότι δεν θα χρειαστεί να το επιβεβαιώσουμε, τότε δεν το επιβεβαιώνω. Αλλιώς μπορεί να πω, ξέρεις κάτι, καλύτερα να μιλήσουμε νωρίτερα το μεσημέρι για να το επιβεβαιώσουμε. Οπότε, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, θα πάρω τηλέφωνο και θα κάνω την επιβεβαίωσή μου. Τώρα, η επιβεβαίωση γίνεται πάντα τηλεφωνικά. Δεν στέλνω SMS ή κάποιο άλλο μήνυμα, ειδικά αν πρόκειται για ραντεβού από κοντά ή για να έρθει σε κάποιο ξενοδοχείο, σε γραφείο, σε καφετέρια, σε σπίτι κτλ. Τότε η επιβεβαίωση γίνεται μόνο τηλεφωνικά. Μη στέλνετε μήνυμα προσπαθώντας να αποφύγετε τη δυσάρεστη κατάσταση ότι μπορεί να το ακυρώσουν και να σου πούν ότι δεν θα έρθουν. Επίσης, μην πηγαίνετε σε ραντεβού χωρίς να έχετε κάνει πρώτα επιβεβαίωση φοβούμενοι ότι μπορεί να σας το ακυρώσει ο άνθρωπος που έχετε ραντεβού. Αν δεν βρω κάποιος την επιβεβαίωση, αν μιλάμε για προσωπικό ραντεβού από κοντά, δεν πηγαίνω καν. Και αν είναι για μια ομαδική παρουσίαση σε κάποιο μέρος ή σε ένα webinar, τότε δεν περιμένω ότι θα έρθει. Αν προσκαλείτε άτομα και δεν κάνετε επιβεβαίωση, θα έχετε περίπου 2 με 3 στους 10. Αν κάνετε επιβεβαίωση, θα έχετε περίπου 7 με 8 στους 10 από αυτούς που θα βρίσκεται στην επιβεβαίωση. Επίσης, πότε παίρνουμε για επιβεβαίωση? Αν το ραντεβού μας είναι για νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας, η επιβεβαίωση γίνεται το προηγούμενο βράδυ. Αν τον έχω προσκαλέσει για μια παρουσίαση την επόμενη μέρα το απόγευμα ή για μετά από 2-3 μέρες το απόγευμα, η επιβεβαίωση γίνεται μεταξύ 12 και 2 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Αν δηλαδή μιλήσουμε κάποιον την Παρασκευή και τον καλέσω σε μια παρουσίαση που θα κάνουμε στο ξενοδοχείο τη Δευτέρα το απόγευμα στις 7.30, θα πάρω και επιβεβαίωση τη Δευτέρα μεταξύ 12 με 2. Αν έχουμε μιλήσει το πρωί και τον κάλεσα για την παρουσίαση που θα γίνει στο ξενοδοχείο στις 7.30 το απόγευμα, θα πάρω πάλι για επιβεβαίωση, αλλά κατά τις 5 αυτή τη φορά. Αν μιλήσω με κάποιον το πρωί ή ακόμα και το απόγευμα
και τον προσκαλέσω σε webinar για το βράδυ που θα κάνουμε, ας πούμε, π.χ. στις 9, τότε θα πάρω για επιβεβαίωση περίπου μισή ώρα πριν. Δηλαδή, αν μιλήσω με κάποιον το απόγευμα στις 6 και τον καλέσω στο webinar που θα κάνω στις 9 η ώρα το βράδυ, θα πάρω πάλι για επιβεβαίωση στις 8.30. Οπότε, οι στιγμές που θα πάρω για επιβεβαίωση είναι οι εξής. Πρώτον, το προηγούμενο βράδυ, αν το ραντεβού μου είναι νωρίς το πρωί της επόμενης μέρας. Δεύτερον, θα πάρω μεταξύ 12 με 2 το μεσημέρι, αν η πρόσκληση έγινε τις προηγούμενες ημέρες και το ραντεβού μου είναι για το απόγευμα. Τρίτον, αν το ραντεβού είναι για το απόγευμα, αλλά έχω μιλήσει μαζί του το πρωί, θα πάρω ξανά το απόγευμα κατά τις 5. Και αν πρόκειται για webinar, θα πάρω για επιβεβαίωση περίπου μισή ώρα πριν την ενημέρωση που έχω ετοιμάσει, που έχω προγραμματισμένη. Όχι 1-2 ώρες πριν, μισή ώρα πριν. Τώρα, τι λέμε στην επιβεβαίωση. Αν είναι για ραντεβού, θα πω το εξής. Γιώργο, καλησπέρα. Διακανείς, είμαι ο Θοδωρής Αραβατζής. Όλα καλά, είχαμε μιλήσει χθες. Λοιπόν, τηλεφωνώ για να επιβεβαιώσω το ραντεβού μας για σήμερα το απόγευμα. Θα έρθεις κανονικά, έτσι. Ωραία. Έχεις σημειωμένα τα στοιχεία που σου έδωσα. Ωραία, μπορείς να μου τα πεις. Πολύ ωραία, θα σε περιμένω 15 λεπτά πριν στο τάδε σημείο. Και εδώ πέρα του ζητάμε να μας πει ακριβώς τις οδηγίες που του είχαμε δώσει για να βεβαιωθούμε ότι τις έχει σημειώσει σωστά. Αν τον καλέσω για το απόγευμα, θα πάρω τηλέφωνο και θα του πω: Γεια, καλησπέρα, είμαι ο Θοδωρής, ο Αραμπατζής. Είχαμε μιλήσει νωρίτερα. Τι κάνεις? Ωραία. Λοιπόν, στο τηλεφωνώ για να βεβαιώσει το ραντεβού μας. Θα έρθει κανονικά, έτσι. Ωραία, σε περιμένω. Έχεις τα στοιχεία που σου έδωσα, σωστά. Τώρα, όταν επιβεβαιώνω για μια online ενημέρωση, λέω το εξής. Γιώργο, καλησπέρα. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής. Είχαμε μιλήσει νωρίτερα. Είχαμε μιλήσει χθες. Πήρα να δω αν έχεις live το email με τις οδηγίες μου. Θα μπεις κανονικά, έτσι. Ωραία. Το βλέπεις και μιλάμε μετά. Τα λέμε. Γεια. Οπότε αυτό ήταν σχετικά με την επιβεβαίωση. Βάλτε σαν κανόνα μέσα στο 2018 να παίρνετε πάντα για επιβεβαίωση και θα δείτε ότι τα ποσοστά αυτών που θα έρχονται θα αυξηθούν δραματικά. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Εσείς κάνετε επιβεβαίωση. Αν δεν κάνετε, για ποιο λόγο δεν το κάνετε ως τώρα? Πότε τηλεφωνείτε για επιβεβαίωση, αν όντως κάνετε, και πώς κάνετε την επιβεβαίωση? Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο και το σημερινό βίντεο. Αν το βρήκατε, μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, πατώντας το κόκκινο κουμπί που βλέπετε κάπου εδώ πέρα, ώστε να ενημερώνεστε για ό,τι νέο βίντεο ανεβάζω. Κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.